κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Σπίτι Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε στην ολίγοσμη απόψε. Σαν η Καρίνα, όπως ακούτε, κάνουμε πολύ φίλοι της Ηλέας. Αν συμπερίσκεψη μου το καταλάβατε, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Σάιντ Ηλέα και μας εντόσαμε για την δεύτερη αγωνιστική της Evolution League. Πρώτη κατοχή είναι για τους Βλέσου και τρεις από πάρα πολύ μακριά είναι άσπρος ο Σιμόπουλος. Έχουν κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ήταν 2. Σιλόπουλος, πολύ κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις. Στο τέλος του πέρα πολιτήκη, οι οποίες δεν συνοδεύτηκαν από νίκη, αλλά ήταν πολύ καλές ναμπελές. Τα σκητόσοφροι, οι οποίοι τελείωσαν αίτητοι την Development League, ακόμα μέχρι στιγμής που μιλάμε στις τρεις βασικές πλην κυπέλου και Evolution, δηλαδή διοργανώσεις λίγες βασικά, Development, Master και Elite. Είναι η μόνη IDD ομάδα μαζί με τους Big Babes οι οποίοι ακόμα δεν έχουν τελειώσει την regular season στην Master League. Τσάγκα σε μία από τις πρώτες επιθέσεις της Λέας. Τσάγκα θα πάρει ένα σκρέμ τον ήλιο, πάει μόνος του μέχρι μέσα, ο Μπάρας βρίσκεται στη γωνία. Πολύ ενδιαφέρον ματσάπ έχει απέναντι τον Μίλη σου για 3, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Σεμίτη. Σου για 3 έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει. Είναι άστοχος ο Βλίδης. Υπάρχει reflection, την μπάλα που πήγε να πάρει από το Μπάρος. Υπάρχει φάουλ αντιαθλητικό που έχει δει εις βάρος του. Στον Μπάρα θα εκτελέσει πολλές όχι στο Τουλίδης. Αντιαθλητικό φάουλ συν κατοχή μετά το ζευγάρι δεύτερο μόνο. Σκάσαμε στην δεύτερη. Δεν την κατανόησες, είναι πολύ δύσκολο να βάλει ένα κινητό στο αθόρυβο. Anyways, 0-4 είναι εύστοχος και στις δύο βολές ο Στεβουλίδης. Συν κατοχή για τους Πορτογαλί. Βασίζεται πολύ στο catch and shoot τρίποντο, ενδέχεται όχι να έχετε λάθος έκφραση. Αναμένεται να πάρουν πολλά τρίποντα και πάλι. Σαν κάνει έπαιξε καλή άμυνα, υποχρεώσουν το προσωπικό του αντίπαλο σε παράβαση κλημάτων. Δόμπουλος. Χέρι με χέρι στον Μπάρα στα 18 δευτερόλεπτα, Τσάγκα. Έχουν πολλούς γκάτ και απόψε οι παίκτες της Ηλέας στη διάθεσή τους, στη σύνθεση της Μπαμπαράτσας. Μπάρας έχει βγει από τα σκρίνια στα 10 δευτερόλεπτα. Ζάκη παίρνει την μπάρα, Τσάγκα δεν την πήρε. Σε μια τρίτη το πάρει ο Σιδόπουλος, τι γίνεται, δεν ξέρω. 4 δευτερόλεπτα, Μπάρα δεν περάζει εκτός. Και είναι για τους Μοσχετόσαυρους. Σαμπνίδης, σου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος στη γωνία, είναι άστοχος. Και πάλι ο υπάρχει προσπάθεια να συγκρατήσει τελικά την μπάλα του Τσάγκα, ένα σουτ είναι άστοχο. Σοντουλίδης. Έχουν 9 παίκτες στη διάθεσή τους. Οι Βασιλιτόσαυροι πέρασαν ανάμεσα από 2 παίκτες και άφησαν την μπάλα στο καλάθι. Νούμερο 21. Συγγνώμη, άμα δεν λέω κάποια ονόματα, τα γράμματα αυτή τη φορά τα βγάλω στο σχετικό χαρτάκι. Σιδόπουλος έχει σταματήσει την τρίπλα. Αυτό το σχετικό να βγάλει μια πάσα, θα το κερδίσει ο Μπαμπαράτσα. Δεν ήταν ακριβώς εκεί πέρα, αλλά έτρεξε και συγκράτησε ο Τσάγκα. Τσάγκα στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να πάρει την ηρωική προσπάθεια. Θα την πάρει με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχο. Θα σταματήσει, υπάρχει rebound. Καλό passing game, θα αφήσει την μπάλα στο καλά. Επόμενος σαν πορτοκαλί ο δοστρωτήρας στο Δουλίδης. Βάζει την μπάλα ο Σιδόπουλος και η διπλώση άμυνα πάνω του. Δεν θα καταφέρνει να σηκωθεί ο Σιδόπουλος. Αραγιαννίδης, πρώτη μπάσα του συμπέκτη του. Υπάρχει λάθος, ένα ακόμη πάνω πέρασης. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι παίκτες της Πηλέας 0-8. Συνεχίζουμε πολύ λίγο. Η διαδρομή είναι τα 6 και 21. Μείνετε μαζί μας.
Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, το σκορ είναι στο 08, 6 και 21 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Οι Τσάκη Γκυλέα ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους. Έχουν τώρα την κατοχή μετά το time out που κάλεσαν οι ίδιοι. Όγκα, στην παραφορά. Φάση και οδήγησε στο κλέψιμο και στο φάουλ. Συνεπώς που έχει προδείξει τον Παπαράτσα. Είναι ο σερβίτος που κάθονται στον πάγκο των Σφυλέας. Μίδης. Έχει εξιστεί μέσα στην ρακέτα. Το Μίδης είναι άστοχος. Τσάκα σε ένα ακόμα rebound. Τσανόγλου μπάρος τώρα. Έδωσε την μπάλα και ένας κλειδός Τσανόγλου. Θα πάρει ένα ακόμα από τον Τσάνκα. Θα πάρει το τρίποντο, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Πήγε να βγάλει μια πρώτη. Τον δάχτυρο Τσάνκα. Ο μπάρος διορθώνω. Τσανόγλου συμπιά, τρεις μπάρος. 3-8. Υπάρχει τώρα η πρώτη πόντι. Μετά από 4,5 περίπου λεπτά. Απορριστικά για τον Σφυλέας. Στοντουλίδης. Το λόγο συγγένει έχει βρεθεί ελεύθερο στο Στοντουλίδης για τρεις άστοχος. Τσανόγλου έζει προς την πάρα στον Τσάγκα. Μέσα κατεβάσει. Συντόπλος τώρα. Συντόπλος. Τσανόγλου έχει βρει στην κορυφή μετά από την προτροπή σου για τρεις. Είναι τρία πόντους 6-10. Πάμε τώρα που έχει δεθεί στο Σαμίδι. Δόμπλος. Πάμε Πάπλο. Πρέπει να παίξει τρίπλες στην Δόμπλος Μπάρας. Έκανε και πάλι μια προσπίση πέρα στον προσωπικό του αντίπαλο. Έχει φάουλ που έχει χρωθεί στον μπαλα... Το νούμερο 4 πράγματι, 2-2 τα ομαδικά στην πρώτη περίοδο. Τσανόγλου είναι στην παραφορά. Ντόπλος, έκανε και πάλι μια προσποίηση. Έχει δυνατότερο παίκτη για παρόντου. Έχει έρθει κιόλα μας πάνω. Υπάρχει κλέψιμο τελικά. Μια πάση βία από τον Κουδό. Στην quick side έχει βρεθεί ελεύθερος. Παραγιανίδης για 3 είναι εύστοχος. Αυτό το παιχνίδι, αυτό το σούτ μόλις είδαμε, κάνει conclude, μπασκετόσαυρη, είναι nutshell. Αυτό ακριβώς είναι το παιχνίδι που παίζουμε, catch and shoot, υπενθυμίζουμε. 10,1 τρίποντα, εύστοχα. Όσον αφορά τη development league, στοιχεία που έχουν προκύψει από την regular season αυτής. Μάλλας, Γρηγοράκης, ο διατρίζει ο Καραγιαννής και πάλι μαρκαρισμένος αυτή τη φορά. Σιδόπλος στο rebound. Σιδόπλος. Μια προσπίση, πήγε να βγάλει μια πάσα, η μπάλα θα περάσει εκτός. Είναι χειρός. Παυλίδη. Ποιο νούμερο είναι? Ποιο νούμερο είναι αυτός? Βαλσαμίδης. Βαλσαμίδης πέρασε στο παρκέ. Θέση του Πάτα. Κάτω, κάτω, λίγο! Τράγκα, κάτω φωνάζει από την... 15 δευτερόλεπτα. Στην πάσα τον Όγλου θα αποστάρει ο σέντερ των Ζων Σπηλέας. Τα δυσκρίματα δεν τρώει το καλάθι που μπήκε. Ο Σαμίδης έχει λωθεί με φάουλ. Χαμηλά προνός. 2-3 πλέον τα ομαδικά στην πρώτη περίοδο. Σαν Όγλου σε μια ακόμα επαναφορά. Συμφωνία, αλλά δεν θα τον βοηθήσει ο Σιδόπουλος. Ο Παράτσας είναι ένα side step, έχει σταματήσει την τρίπλα. Σιδόπουλος. Να παίξει πάλι στην τρίπλα στο προσωπικό του αντίπαλο. Έχει βγει από το τρίποντο, έκανε μια μικρή βόλτα. Σουτ για 3 είναι άσχημο τώρα που τελείωνε ο χρόνο τη επίθεση. Ο Σαμίδης στο rebound. Έχει πάσα ένα jump στα 19 δευτερόλεπτα. Είναι έστοχο. Σιδόπουλο. Συγγνώμη, σα το έξω. Στο Δημήτρη έχει πάρει πολλές προσπάθειες απόψε και απόψε. Μπαμπαράτσας. Ο Μαράτσας πάει μόνος του μέσα, στάθηκε στον αέρα, πέντε σε δύο παίκτες, πολύ δύσκολη προσπάθεια.
Νίπας, ο Παπαράτσας έβγαλε το χέρι του. Θα δουλήσετε παραφορά. Σαμίδης. Με μια προσπίση βρήκε ανοιχτό χώρο, λίγο βρήκε λίγο, δημιούργησε πάρα πολύ επιθετικό rebound. Και καλάθι από τον Παραγενή και πέραν στην πολύ κοσμή η ρακέτα από τους δύο παίκτες. Μην το πάσεις τώρα, παιδιά, μην το πάσεις. Μην το πάσεις τώρα, παιδιά, Σιδόπουλος. Μάρος θα έχει δεύτερο το πάνε παίκτες, τρίπλος έχει χάσει, θα την μπάλα, θα περάσει εκτός. Τρία μισή δευτερόλεπτα να δώσετε την επίθεση στον... Βλέπω Παράτσας. Με παραφορά. Έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος για να το πάρει την ώρα που τελείωνε. Ειδικά ο χρόνος επίθεσης του Ιδόπουλος αλλά είναι άστοχος. Υπάρχει φάουλ στο Βαλσαμίδη. Είναι για... Δύο βολές με το σώμα που έχει βρεθεί στον Παράτσα. Σε έναν εκ των πολλών guards που έχουν στη διάθεσή τους και απόψε οι παίκτες της Φιλιάς. Έστω στην πρώτη. Στο 24 υπάρχει επιθετικό rebound του Βασανίδη. Θα γυρίσει, είναι άσχημος. Ο Καραγενής αυτή τη φορά, 8-18. Σαν και έχει βρεθεί υπερβολικά. Ελεύθερος τον ακολουθούσε βέβαια. Περιορίσει επαρκώς για να μην ευστοχίσει στο lay-up. 10-18. Για τρεις άσκοπο. Το νούμερο 21 από το Χρυστοδουλίδη. Άρα θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Που έχει κερδίσει το νούμερο 21 από το Χρυστοδουλίδη. Σαν και στην επαναφορά. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος έχει επενδύσει το νούμερο 15 το Σαμίδη. Έχει προσπάθει για κλέψη το τον όμορφο συγκρατήσει. Θα γυρίσει, είναι άστοχο στο πέναντι. Στον Καραγιαννίδη. Μια μακρινή πάσα από Σαμίδη, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Πάμε από την άλλη άκρη του γηπέδου, απορρόφησε. Το έπαξε ότι η δύναμη υποστήθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο. 3-4 λοιπόν έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες της Πηλέας. Μπάρας, κάτι κάνει. Μπάρας, τα 9 δευτερόλεπτα, ένα step back για 2 έχοντας εμπλευρωθεί από τον προσωπικό του αντίπαλο. Επιθετικό ριμπάλο του Τζανόγλου δεν έχει μαζευτεί ο χρόνος της επίθεσης και θα κερδίσει το φάουλ σε έντερ των εχθρών της Πηλέας. Στο 1-21. Ο Ρουβέ έχει χρεωθεί στον Καραγιαννίδη. Μέσα είναι! 10-20 double score στον Καραγιαννίδη. Πολύ της ευχία καθώς εκτελεί ο Τσανόγλου στις βολές. Ένα άσχος στην πρώτη, εκτελέσει και στην δεύτερη να ευστοχίσει η διαφορά θα πέσει κάτω από τους 10. Άσχος στην δεύτερη Βαλσαμίδη στο rebound. Νούμερο 15, μια μακρινή πάσα, θα συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο ο Καραγιαννίδης. Δύο παίκτες πάνω του άφησε στον αέρα. Άστοχος Παΐδης για το επιθετικό rebound, είναι και ο Βαλσαμίδης εκεί πέρα. Και αυτός ο κλεισμένος από δύο Τσανόγλου θα πάρει το rebound. Κλείσει τον αντίπαλό του με τον Μίλιο, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Παπαράτσης έχει περάσει τον πάγκο, ένα άστοχο, ένα ράνι φλότερ. Το νούμερο 15, Βαλσαμίδης έχει βρει ανοιχτό, στο ανοιχτό γήπεδο και αυτή τη φορά. Είναι ευτυχώς έχοντας απέναντι τον Τσάγκα. Δεν κατάφερε να τον περιορίσει ο γκάρντ της Πηλέας. 10-22. Ο Τσάγκα πάει μόνος του μέχρι μέσα και το coast to coast είναι άστοχος Βαλσαμίδης στο rebound. Airball στο rebound. Τώρα κρίνει πάσα στο Ρεγγελίδη. Καλό passing game. Ένα υπέροχη πάσα αυτή τη φορά. Θα σπρώξει την μπάλα ο Βαλσαμίδης στο νούμερο 15. Υπέροχη passing game για μία ακόμα φορά. Ένα μακρινό shoot δεν θα δικαιώσει τον Τσουδουλίδη. 14 δευτερόλεπτα με την Βασιλόσα Μεσούτ για 3 από την επαναφορά. Είναι άστοχος. 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα στη διάθεση των East Side Pillar.
μπάρα στο οργανώσει την τελευταία επίθεση στα 15 τώρα. Για να δούμε αν θα ζητήσει κάποιο screen. Σαρόγλου έχει γενεύει πάντως για να δώσει την επιλογή, όχι. 8 δευτερόλεπτα. Φτάει τώρα και θα πάρει στα 5. Πάει αντίθετα από το screen. Βαρσαλίδη θα πέντε ένα side step σου πια. 2 είναι άστοχο. Εκτίμησε πολύ το signature move του Mike James. 10-22 τελικό σκορ πρώτης περίοδου. Στο σύντομο κάποιος είναι δημοσιευτός αυρή παίζοντας το παιχνίδι που παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και στο κύπελο όσο είχαν παίξει και στην Development League πλέον και στην Evolution. Δύο ομάδες, δύο προϋπάρχουσες ομάδες σε νέες περιπέτειες αγωνίζονται και ιδίως στην Development League. Υπενθυμίζουμε ότι η Evolution League είναι μια μίξη νεοσύστατων και παλιών ομάδων Master και Development League. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μην δείτε μόνος. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα, το σκόρ είναι στο 22. Πρώτη κατοχή είναι για τους βασικούς όρους για τους οποίους το σκοράρει ο Βαρσαμίτης έρχεται από τον πάγκο. Φύση την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος ο Μάρας Βαράτσος στο τελικό rebound. Αρδίτσος ο οποίος έχει περάσει τον αγωνισμό χώρο σε μια θέση με τον Βιέλ, έφερε στην άστοχος. Καλόγουνος και τσάκα κάνοντας στον πάγκο, μετά από μια προσπίση, έχει γίνει πλώση άμενα πάνω στον Μάρα. Δύο παίκτες έχει σταματήσει την τρίπλα, πέταξε την μπάλα στον με το νούμερο 15, πολύ έξυπνο ο Μπάρας. Ο Ρίζουλος είναι παραγωγή από Παράτσας. Υπάει και ο Ρίζουλος πάνω του. Έχοντας περάσει και στον αγωνιστικό χώρο. Αρχίζει να πρέπει να πάρει το σύντο Παράτσας. Πάει μέχρι μέσα, δίνω μέχρι στο καλάθι αν έμπαινε. Ρίζουλου ενδεχομένως του μη είχε αντιληφθεί το γεγονός ότι ο χρόνος της εκκλησίας τελείωνε. 10-24. Γεια σας παίκτες! Θα κερδίσει ο φάουλο ο Σιδόπουλος από τον Ατσιό, ο οποίος έχει περάσει στον χώρο που θυμίζουμε κατά την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Πρώτο φάουλο στη δεύτερη περίοδο. Είναι ψηλά το φάουλο για δύο βολές. Έχω και το χάσει, φαράζει κάποιος φίλος του πληκτών της φιλέας. Στο χώρος έχει κάποιος την πρώτη διαφορά πέτσι στους 15. Έχει και στη δεύτερη. Ντόμπλος έχει κλείσει, έχει δύο σέντες παίκτες στον Ατσιό. Μέχρι μέσα ταχύτατα θα κερδίσει το φάουλ, όχι διδεδόνο, βήματα. Έχω λάθος, υπάρχουν βήματα. Νούμερο 15. Στην κορυφή βρίσκεται ο Γραγιανίδης, είναι άστοχος όμως. Ο Γραγιανίδης, μάλλοντας μέσα στη ρακέτα, μπάρας πάει για το coast to coast, ένα ακόμα, είναι έξω. Σε 26, Σαμίδης. Σαμίδης, χρησιμοποιεί από δύο παίκτες. Νούμερο 15 έχει βγει στην κορυφή και έχει πάρει ο Τσουμίδης. Σαμίδης ένα μακρινό jump shoot στα 6 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος. Ο Βαράτσας στο rebound. Σιδόπουλος, Σιδόπουλος πάει μόνος του μέχρι μέσα για το post, του post είναι άστοχος. Μια μακρινή πάσα δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Τσουμίδης, Αρδίτσογλου έκλεψε, Βαράτσας. Μπάρας, guard oriented παιχνίδι των Eastside Pilea. Σιδόπουλος, ένα δευτερόλεπτο, Μπάρας. Μετά από μία προσπίση, μετά από τρεις προσπίσεις, πάνω παίξει τα πόδια του Σιδόπουλου, λίγο λέω το νούμερο 15 της Βαμβίνη, ένα πάρα πολύ δύσκολο σοτ, Έλμπορ. Τσεμίδης, το λιτικό rebound έχει βρεθεί ελεύθερος για μία ακόμα φορά, είναι έλθοχος. Ο Βαρσαμίδης 14-28, ένα ακόμα double score στη Σόνη Καρίνα. Ωραία,
κάνει το δυσκολίο στον Βενσκουλιάν, σαν δίσκολο που πήρε. Μπάρας. Πάει μόνος του, πέρασαν άμεσα από δύο παίκτες και είναι έτσι το κομμάτι στην μπάλα στο καλάθι, 16-28. Δεν δούμε αν μπορέσουν να μειώσουν κι άλλο οι παίκτες της Σπηλέας. Κατάφερε, ήρθε και βοήθεια πάνω στο Καραγιαννίδη, αλλά αυτός κέρδισε και τη βοήθεια 16-30. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος έχει σταματήσει. Ωραία, πάσα στο Μίλιο. Βγαίνει το πλήθος για 3 σέκοντες με τη ελεύθερος. Αμερικός συνάσσοχος ο Σιδόπουλος. Ιδιωτικό ριμπάντο από τον Παπαράτσα. Αρδίτσογλου. Στα 10 δευτερόλεπτα να κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά, θα περάσει ο Πάλας και πάρει στον αγωνιστικό χώρο για να το αλλάξει. Ψηλώνει ελάχιστα το σχήμα των Βασιλόζοβρων. Δεν νομίζω να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασιότητα προς αυτό. Προς αυτό, ο Καραγελίδης θα περάσει στον Πάλιο, θα συμμετελέσει πολύ καλό έργο, κυρίως επιθετικά, αλλά όχι μόνο. Και στην Βασιλόζοβρα, στους ίδια τρεις, παρά στην άνθρωπο στους Πάλας, θα περάσει εκτός την μπάλα. Σαμίδης. Σαμίδης, καλό passing game για μία ακόμα φορά. Μασιός. Για τρεις θα το πάρει ο Σαμίδης με δεύτερη προσπάθεια. Μέσα! Ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης στα 3 δευτερόλεπτα. 16-33. Πάμε σαν παθέ. Σιδόπουλος. Θα δείξω το χέρι με χέρι, όχι ούτε στον Μπάρα. 5,5 λεπτά για το τέλος του δεύτερου χειριόδου. Έβαλε το χέρι πολύ σωστά. Αλλά δεν καταφέρει κάτι ο Σαμίδης. Σε 5 δευτερόλεπτα εξαντλούν για μία ακόμα φορά. Πάρα θα κερδίσει το φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τσεμνίδη. Ετοιμάζεται μία ακόμα λεπτή για τους Βασιλόζοβρους. 2,9. Βενάς έχει σηκωθεί για πρώτη φορά τον πάγκο. Μπάρα νοιάζεται όπως την προσπάθεια που πήρε. Θέμανος κατά μέτωπο πολύ αποφασιστικά για μία ακόμα φορά. Υπάρχει deflection. Προσπάθεια για deflection. Περίμενε πριν. Εκτός από τον Τσαμίδη. Περπατάς και... στον Δουλίδης θα περάσουν εκτός στον αγωνιστικό χώρο. Δουλίδης και Βαλσαμίδης θα περάσουν στον πάγκο. Ο Βαλάτσας. Βαρά, Τσανόγλου δεν έδωσε κάποιο σκρίνι, είχε ανέβει πάντως πάνω στην γραμμή. Πάει μέσα, Τσάγκα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Μπαμπαράτσας είναι εκεί για το αμυντικό rebound, έχει ζητήσει, είναι ελεύθερο, σου για τρεις. Ο Μπάρας είναι άστοχος, αμυντικό rebound, το πρεβενάμε το νούμερο 8. Στο Δουλίδης. Ο 15, Δουλίδης, συγκριθεί ελεύθερος, σου για τρεις, άστοχος ο πρεβενάς. Ένα jump shot είναι άσχημος και ο Πάλας μάθηκε το rebound πάλι για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Υπάρχει σφύριγμα. Επιθετικό φάουλ που έχει χρεωθεί στον Πάλα. Χαμηλά τον όγκο σε μία ακόμα επαναφορά. Συνεργασία να βγει κάτι καλό φανάζει από κάποιους από τους φίλους των Σιδόπουλος. Πάει μόνο μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο, δημιούργησε κάποιο ανοιχτό διάδρομο. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Μπάλα θα πάει και δευθεί εντός εισαγωγικών. Εντάξει, Στεφάνης και ταμπλό. Στην παραφορά Τσανόγλου, Μπάρας. 4 και 2 για την λήξη του περιόδου, 0-4 τα ομαδικά φάουλ. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα μέχρι στιγμής παρά το physical παιχνίδι που τους διακατέχει. Γιατί μόνος της Σπηλιάς για 3 είναι άστοχος ο Σιδόπουλος. Μαζί με τον εαυτό του είναι ο φίλος της ομάδας της Σπηλιάς. Στο Δουλίδης, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο Δουλίδης,
Το νούμερο 15 θα βλύνεις. Ωραία πάσα, θα γυρίσει με αριστερό που είναι έξω από το Θεοδουλίδη. Άντε, άντε! Είναι μαγείο! Τον Σκυλιάς, 18-35 όμως. Ναι, μπροστά με 17 η Μασκετό Σαυρή. Σαυλίδης, καλό πάση, game άλλαξε και με την κορυφή με τον Πρεβενά στο πια 3. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound. Δεν θα βγάλει άμεσα τελικό νυχτή. Παρά θα περάσει εκτός. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος έκανε μια προσπίση για πάσα στον Παπαράτσα. Πάει μόνος μέχρι μέσα ο Τσανόγλου, θα οθήσει την μπάρα στον Παπαράτσα και ήταν και ο Τσάγκα. Ενδεχομένως ήταν για τον Τσάγκα αυτή η μπάσα. Πάσα. Αν μπορεί να υποθεί η μπάσα αυτό, αυτή η όθηση. Ο Παπαράτσας ήταν εκεί πέρα και πήρε τον jump shoot και άλλα στόχησε. Πάει μέχρι μέσα, υπέροχη προσπάθεια. Θα βγει την μπάλα στο καλάθι. Μπάλας. Από τον μπάγκο είναι άστοχος, υπάρχει σπάθεια και επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε κάποιος από τους δύο παίκτες που ήταν εκεί πέρα. Σαυλίδης, ωραία πάσα στον Πάλο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος αυτή τη φορά, τσαρώνει το rebound, δεν θα ψάξει κάποια μαχημή πάσα, ο Τσάκα είχε ξεκινήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Μπάρας, πάει μόνος του μέχρι μέσα, είχε δύο παίκτες απέναντί του, τώρα θα πάρει ο Τσάκα ένα jump shoot, είναι άστοχος, εγώ το ελεύθερος, 18-37 παραμένει. Ευχαριστώ. Πάλας. Ποιος ένα jump shoot απέναντι στον Τσάγκα, είναι άστοχος. Ο Παπαράτσας σε ένα ακόμα αμυντικό rebound αυτή τη φορά. Για τρεις είναι ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος ο Μπάρας. Σουδουλίδης στο rebound. Σουδουλίδης. Περβενάς με το νούμερο 8 έχει βρεθεί ελεύθερος από εκεί που αστόχησε προηγούμενες, είναι άστοχος. Τώρα επιθετικό rebound όπως ο Πιζενίδη. Καυτή πάσα υπέροχη πίσω από την πλάτη στον Πάλα. Από την Τσοπλίτη, αλλά είναι άστοχος ο πρώτος. Έχουμε για μία ακόμα φορά η παίκτη της Ιταλίας. Πάει μόνο του μέχρι μέσα. Σιδόπουλος θα κερδίσει το φόλ για δύο βολές. Ήταν και ο Παπαράτσης εκεί πέρα, αλλά έπρεπε να μην τον τροφοδοτήσει. Το 8-37 λοιπόν. Το φόλ είναι ψηλά, αλλά ακόμα και να μην γινόταν ψηλά θα ήταν για δύο βολές, καθώς οι Μασκετός Σαυροί έχουν συμπληρώσει το αμυντικό του φόλ. Παρέχει την πρωτοθέση στον Χρυστοδουλίδη. 1-20 λοιπόν για τη λήξη τη δεύτερη περίοδου. Ακόμα να κάνουν φάουλ οι παίκτε τη Πηλέα. Α πούμε στον πρώτο κύριο Σιδόπουλο. Πολύ ησυχία είναι άσχο και στη δεύτερη ο Σιδόπουλο. Μπάλα στο rebound. Για 3-1 ακόμα κάτσε σου ότι είναι άστοχο από τον Παπαράτσας. Θα δουλείται λοιπόν στο προηγουμένος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχο στον Παπαράτσας. Ενδεχομένως δεν ήθελε να πάρει και κάποιο φάουλ. Τελευταίο λεπτό για την δεύτερη περίοδο. Τατσιός. Να μειώσουμε να βάζει κάποιο φίλο στο Σκυλιάς. Καλό πάση γίνει, υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας. Θα γυρίσει, είναι άστοχος ο Νατσιός. Και ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον μπάλα. Πάει και για δεύτερο, πήρε και δεύτερο μέσα σε τρεις παίκτες. Νατσιός, ένα jump shot άστοχος ο ίδιος και πάλι το επιθετικό rebound. Και δεν μπορεί να βρει την μπάλα στο καλάθι. Παράτσας. Πάσα 18 δευτερόλεπτα. Τσάγκα. Σιδόπουλος και πάλι η τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου. Όλοι για τους παίκτες της Σιδηλέας. Παίρνει το σκέφτο από τον Όγκο. Υπάρχει κλέψιμο αλλά με φάουλ. Από τον Μπάλα. Δύο βολές. Καθώς υπάρχουν. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ. 18-39 λοιπόν. Ενημέρωση
Κωνσταντουλίδης, 23-39 λοιπόν τελικό σκορ που έχουμε μετά το πρώτο μισό της συναρπαστικής πολυπλεύρος αναμέτρησης. Παρακολουθούμε το δεύτερο μισό της Αλικαρίνα, δεύτερη αγωνιστική της Evolution League 20-39 στο παιχνίδι στο οποίο η νεανικότητα και το πάθος των παιχνών της Πηλέας συναντούν το πολύ αποδοτικό κάτσε σουτ. Τρίποντο παιχνίδι των βασιλικών αγρών, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε με το μάτι. Επιστροφή λοιπόν στην Αλικαρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μισό της αναμέτρησης που παρακολουθούμε. 20-39 είναι το σκορ. Πρώτη κατοχή είναι για τους Βασιλόσαυρους και ο Βαρσαμίδης οχθώνοντας από τον πάγκο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Από τον πάγκο εννοώ ότι δεν ήταν στην αρχική πεντάδα. Σιδόπουλος στην πρώτη κατοχή για το δεύτερο ημίχρονο για τους Μπλεύ. Ο Βαράτσας ένα jump shoot που είναι αρκετά ελεύθερος με μεγάλη καμπύλη, είναι άσχος. Έδωσε μια όθηση στην μπάλα ο Μίλιος. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Καραγιάννης. Αλλά κατάφερε να συγκρατήσει, όχι θα κατάφερε τελικά και όχι μόνο να συγκρατήσει αλλά να βγάλει και την μπάσα. Ο Τσεμίδης με δεύτερη προσπάθεια, με τρίτη προσπάθεια, ένα ακόμα επιθετικό rebound. Θα στοιχίσει και πάλι ο Καραγιαννίδης. Τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, σε ρίγκ, επιθετικό rebound από τον Τσεμίδη. Αυτή τη φορά έχει χρυσό το μέτρο με τον επιθετικό rebound. Μέσα ένα running floater θα δικαιώσει μέχρι τον Ισαγγελέα. 23-43, Θαμίδης. Ο Θαμίδης θα αποστάρει για μία ακόμα φορά, για δεύτερη φορά στο τρίτο δεκάλεπτο και είναι εύστοχος και πάλι. 22-45. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος. Θα γυρίσει, θέλει να αποστάρει τον Βασαμίδη, είναι άστοχος. Παίρνει το rebound από παράτσα σε ένα jump shoot από εκεί πήρε προηγουμένως, δεν ευστόχησε. Πήρε να βγάλει μια πάσα στον Μπάρα, βρίσκεται ελεύθερος αυτός σουτ για 3 στα 7 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Το νούμερο 7 έχει βρεθεί ελεύθερος, υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει και αυτός, αλλά ευστόχησε. Μου κάνει τον μασχητό σαυρό. 22-48. 8 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πέτυχε μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο και δημιούργησε ο Βάρας. 24-48. Ένα ακόμα double score στην Αλικαρίνα. Από την οποία εκπέμπουμε. Καραγιάννη ήρθες. Για 3 είναι από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Καθώς άλλαξε την μπάλα πρωτού πάρει το τρίποδο, είναι άστοχος. Ο Βαράτσας δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Βαρσαμίδης αποκρυπτογράφησε το play. Καραγιαννίδης. Ο Καραγιαννίδης καστή πάσα, ένα ακόμα καλό passing game στην επίθεση των Βασιλόσαυρων. Ο Βαρσαμίδης είναι άστοχος. Ο Καραγιαννίδης έχει βγει μετά από επιθετικό rebound. Μια πολύ μακρινή πάσα, πάρα πολύ φιλόδοξη, δεν κατάφερε να κερδίσει ο Καραγιαννίδης. Μπάρας έχει κλέψει και έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Τσάνκα θα αφήσει την μπάρα στο καλάθι για δύο εύκολους πόντους, ευκολοποιημένους μάλλον πόντους για τους μπλε. 26-48. Το νούμερο 7 σούπια 3 και πάλι είναι και πάλι άστοχος ο Μιλίδης, έβαλε ένα, έχασε τα επόμενα 2 έχοντας γλυκαθεί, έχοντας κυκτημένη πασχετική ταχύτητα. Ο Μπαράτσας, το γύρο στο πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα έγλειψε τη Στεφάνη αλλά δεν κατάφερε να μπει μέσα. Στο Δουλίδης. Βάλει την φάουλ. Έκλειψε τη Στεφάνη και δεν μπήκε μέσα. Μπορεί να υποθεί και σε άλλες καταστάσεις αυτό, anyways. Στο Δουλίδης στην παραφορά. Για 3 είναι εύστοχος. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος και πάλι. Στην γωνία ο Εμίλιος. Ο Βαράτσας ένα jump shot με πολύ μεγάλη καμπύλη για 2 πόντους. Είναι τελείωνο χρόνος επίθεση στα 4 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος. Έφτασε τον διορθώνω. Παρικολάου. Σαμίδης. Στον Δουλίδης τώρα. Στον Δουλίδης στη γωνία έχει βγει. Θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Είναι τώρα εύστοχος. 2 στα 4 δευτερόλεπτα την περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Καραγιαννίδη. 28-53. Μπάρας. Μπάρας, κατά από δύο παίκτες πήγε
και σε τρίτο θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές, πράγμα που σημαίνει ότι αν έμπαινε το καλάθι θα μετρούσε. Έτσι όπως την πρώτη βολή ο Μπάρας. Στη δεύτερη 30-53 διαφορά είναι στους 23 πόντους. Έχει μια αλλαγή, ο Μίλιος θα περάσει στον Πάγκο Τσανόγλου, θα περάσει στη θέση του. Θα να κερδίσει σε δεύτερο χρόνο ο Καραγιαννίδης. Λύση. Ο Τσιμνίδης θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Θα έχει κερδίσει τον Σιδόπουλο. Άστοχος του πρώτη ο Τσιμνίδης. Παραγγείλει φίλος των παιδών της Πηλέας, είπε άστοχης η 6, είναι και οι 2, υπάρχει μπλοκ από τον Τζανόγλου. Σαμίδης την επαναφορά. Καταφέρει να συγκριτήσει ο Χρυστοδουλίδης και θα κερδίσει το φάουλ για 2 ακόμα βολές. Προθεί και πάλι στο Σιδόπουλο. Εύστοχος στην πρώτη, ο Στοδουλίδης. Εύστοχος και στη δεύτερη, 30-55. Τσανόγλου στην επαναφορά. Ο Μπαράτσας θα κατεβάσει τελικά. Ιδιαίτερα εύπλαστο το σχήμα των Ισταϊπηλέα, καθώς έχουν πολλαπλούς γκάρτς. Κύριε Μεχαιρετή, θα δώσει τον Μπάρο Σιδόπουλος. Έχει βγει, έκανε μια βόλτα, βγήκε μια τσάρκα εντός εισαγωγικών στην γραμμή του τρυπόντου. Αλλά στόχησε στο τρυπόντο που πήρε. Στον Παπα-Νικολάου. Με την φλέξιον, η μπάλα θα περάσει εκτός. Όχι τελικά, ο Μπαράτσας κατάφερε να συγκριτήσει και την μπάλα και την κατοχή. Έδωσε στον Μπάρα. Τσάρκα έχει βγει για μια ακόμα φορά ελεύθερος και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δύο ευκολοποιημένους από την άμυνα πόντους, εύκολους πόντους στην επίθεση. Μας αμήντε. Σαμίδης, Παπα-Νικολάου. Έχει σταθεί στον αέρα ο Παπα-Νικολάου. Έχουν σταθεί δύο παίκτες πάνω του. Χρυστοδουλίδης έμεινε μέσα, υπέροχη πάσα, αλλά δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καραγιαννίδης είναι ακόμα επιθετικό rebound με δεύτερη προσπάθεια. Παίρνει δύο πόντι. Για το 2.57. Τον όγκο θα γυρίσει, ωραία κίνηση, είναι άστοχος όμως. Σαμίδης. Αρχή πόντι από τον Τσάγκα. Πάλι θα περάσει στη θέση. Κουτρινίδη. 32-57 διαφορά. Νέος 25. Με πάσα θα βρει τον Πάλα. Υπέροχη συνεργασία μεταξύ αυτού και του Παπα-Νικολάου. 32-59. Δίνει το χέρι στο κέντρο του γηπέδου δυο τους. Λίγο πιο πίσω ο Γιάννης Κρίτης. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος, κόψε λέξη του Τζανόγλου, το έκανε ετεροχρονισμένο. Αυτός υπάρχει τη φλέξη, αλλά δεν κατάφερε να συγκριτήσει την μπάλα. Ο Γιαννίδης του για 3, Μπάρας είναι άστοχος, στον Δουλίδης. 3.56 για τη συγκλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Το Μπάρας έχει πάει στην γωνία για να πιέσει, ο Βαρσαμίδης. Έχει βρεθεί στην κορυφή, πάρει το φάραξη κάπως από τον πάγκο, μετά που πρωτοποιεί δεν το πήρε. Μπάλα. Ο Βαρσαμίδης του για 3 είναι άστοχος. Αυτή τη φορά ο Καραγιαννίδης. Η κατοχή θα πάει όπως και πάλι στην πορτοκαλί. Πάει ενώ πήγε να βγει. Θα παίξει καλή άμυνα από την τροφόντα στη φάση. Το play ο Σιδόπουλος. Μπάρας. Μπάρας θα παίξει στις τρίπλες 2. Ο Μπάρας πέρασε ανάμεσα από αυτούς. Ο Μπαράτσας παραμόνευε και πήρε το επιθετικό rebound και άφησε την μπάρα στο καλάθι. 34-59. Ο Παπα-Νικολάου. Ο Ρίτσογλου είναι πάνω από το σέντρο του πάγκου. Είναι εδώ και αυτός ενέργεια στην άμυνα της Λέας του Διατρής. Εύστοχος για μία ακόμα φορά. Στο Δουλίδης.
64-62. Domnos. Domnos. Firma. Πόδια από το Πάλα, ο Μπαράτσας. Ο Μπαράτσας πάει μέσα, θα γυρίσει, θα κάνει ένα spin move και για προσποίηση. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Σιδόπουλος θα πάρει το τρίποντο μετά από προσποίηση, θα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Θα δουλεύει στο rebound. Ο Νικολάου. Ο Νικολάου έβγαλε στην κορυφή του 2-3 Πάλας, άστοχος. Σιδόπουλος στο rebound. Σαλόγλου, 3-2-1, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, μπάλα στην άστοχο, το μέρος από τον Παπαράτσα και έφτασε από τον Σαλόγλου, 2-4-62, Σαμίδης. Σαμίδης ένα jump shoot χωρίς να αφήσει τα πόδια του Παρκέ, έχουμε εντύπωση, επιθετικό rebound, ένα ακόμα και καλάθι στον Καραγιαννίδη. Θα σιώσει την μπάλα στο καλάθι στον αγωνιστικό χώρο. Καρός. Σανόγλου. Σανόγλου παίρνει την baseline, θα σταθεί, θα κάνει μια προσπίση. Θα κάνει σε δύο παίκτες, είναι εύστοχος στον έναν που έμεινε πάνω του. Μια μακρινή πάσα ζήτησε. Κατάφερε να συγκριτήσει ο Χαϊνίδης, αλλά παραμόνευε εκεί πέρα ο Παπαράτσας, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. 100 δευτερόλεπτα στην συγκρίτηση, πήγε πολύ ψηλά ο Σιδόπουλος για να κλέψει την μπάλα από τον Πάλα, ο οποίος κατάφερε να συγκριτήσει και να τροφοδοτήσει τον Μαρσαμίδη μέσα στη ρακέτα. Φάουλ. Το έχει ρωτήσει τον Αρτίτσογλου. Μέντε στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Δεν στόχος στην δεύτερη, μία στις δύο. 36-65. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος, πάει μέχρι μέσα. Ένα jump shoot είναι έστοχος ο Μπάρας. 38-65. Παραπέσει στους 27. Νικολάου. Σε ένα τζάμπ στο τέλος από τον πάγκο, όντας πιο φρέσκος όσο φυσικά όσο και πνευματικά λέει λογική. Μπαρσαμίδης θα κλέψει την μπάλα μέσα από το χέρι του Μπάρα. Ποιος πήγε να κλέψει, ακούμπησε την μπάλα. Αλλά αυτή πέρασε στο χέρι του Ανιμίδη αρχικά. Βιλόπουλος. Βιλόπουλος ο Σαμίδης στον προγονητήκη. Ο Πάλας τώρα κάνει ωραία πάσα στον Μπάρα, ζει για τρεις αυτός. Μέσα! Πάση άξελ για highlights. 41-65. Δεν πήγε μέσα. Τον Μπαράτσας. Μπαράς. Για τρεις του πάλι, είναι άσχημα από την χώρα. Έχει πάρει πολλά τρίποτα από ψηφία απόψε. Επιθετικό rebound. Τον Μπαράτσας. Σε λίγο τρόλεπτα. Μπαράς. Για τρεις Σιδόπουλος. Άστοχος. Δύο βολές έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά οι παίκτες της Πηλέας αυτή τη φορά. Στο προηγούμενο δεκάλεπτο είχαν ελάχιστο φάουλο, μόνο ένα. Γιατί οι αντίπαλοι τους είχαν συμπληρώσει τα ομαδικά τους πολύ πιο νωρίς. Πολύ νωρίς βασικά, γιατί οι της Πηλέας δεν τα ολοκλήρωσαν, δεν είμαστε γραμματικά σωστοί. Έστω στην πρώτη βολή ο Καραγιαννίδης. Αυτό στη δεύτερη. Αυτό στο θετικό rebound. Καραγιαννίδης. Έτσι και δευτερόλεπτα τώρα τα 6 είναι για την δυσπασίδα του Πάλα σε γυρίσει. Τι να φέρει μια πάσα που θα κρατήσει ο Μπαρσαμίδης στο 1 δευτερόλεπτο. Δεν θα καταφέρει να κάνει προσπάθεια. 3,2 είναι για τη διάθεση των παιχτών της Πηλέας. Σανόγλου στην παραφορά. Ζήτησε και πήρε ο Μπαρσαμίδης.
πέρασε από πολύ μακριά. Είχε, μπορούσε να αποχωρήσει λίγο παραπάνω. Είχε δύο ακόμα κάτσει για τη Σίτου. Ήξερε να μην το κάνει, να σουτάρει πίσω από το κέντρο. Μερικός μαρκαρισμένος. Τελικό σκορ λοιπόν τρίτη περίοδου 41-66. Στους 25 πόντους τη φορά που έχουν αξίσει οι βασιτόσοροι. Εκμεταλλευόμενοι το κάτσε σου παιχνίδι του αλλά και τα επιθετικά rebound. Επιστρέφω σε πολύ λίγο μερικό μα. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, πάμε για το καθιερωμένο και δραματικό zoom out από το πίνακα του ταμπλό. 41-66, έναρξης τέταρτης περίοδου. 41-66, το βράδυ έχει πίξει σφόρα ξεχάσεις όπως φίλε του Ιλίας. Δεν βράδυ, φίλε. Σε 27 λεπτά τελειώνει το βράδυ, ξεκινάει το πρωί, καθώς περάσουμε στις 12. Πρέπει να σταματήσω να είμαι αυτός ο τύπος, η αλήθεια είναι μπάρας. Ο οποίος συνεχίζει να είναι αυτός ο τύπος ο οποίος πάει να... Να βάλει με πολύ ψηλότερους αντιπάλους, άλλοτε τα καταφέρνει και άλλοτε όχι. Έτσι τη ροκέτα, σαν σφύριμα. Πάκο, σε περιμένει Σόνια. Λιταμπόγια νυχτά. Σόνια, ρε. Πιάσε λίγο τα δράγια. Θυμίσου, θυμίσου. Σόνια, η Μπάρμπαρα. Σόνια, μια Σόνικ λέγεται η Αρίνα, οκ. Καραγιαννίδης. Ο Ιωνασιός έχει βρεθεί ελεύθερος, κάνει μια τρίπλα. Καλό μας game και κατέχει την περίμετρο μεχτός ο Φρονγιαμί ακόμα φορά στο επιθετικό της κομμάτι. Ιωνασιός, 6 δευτερόλεπτα, η πάσα Τσανόγλου κατάφερε να κλέψει, ήταν μπροστά από τον μπάλα. Τσανόγλου τρέχει, πάει ταχύτητα μέχρι μέσα για να βγάλει μια πάσα στον Αρδίτσο με τόσο συγκρατήσει ζουν για 3 μετά από την προτροπή από την κερκίδα, είναι άστοχος. Μπάρας πάει να παλέψει για το επιθετικό rebound, πάλα θα κατοχυρώσει το αμυντικό. Ο Νικολάου για 3 Καραγιαννίδης έχει πάρει πολλά από τη γωνία στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Μέχρι στιγμής είναι άσταθος. Να τζαμπ σουτ να σκιώσει μόλις τους μπλοκάριδες. Λοιπόν. Βάρας θα πείσει στο καλάθι έχοντας πάρει όθηση από την άμυνα. Έχοντας βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Να σκιώσει. Πάλας. Για 3 από τη γωνία. Είναι έστοχος μαρκαρισμένος για 2, λέει ο Ρεφ. Μπράβο Μαντάρα! Ο Ξεφλίδης υπάρχει έτσι κάτω, ο Πάλας έχει δοθεί φάουλ. Έχει βρεθεί στον Ξεφλίδη. Πρώτο φάουλ της τέταρτης περίοδου. Στρόπλος στις βολές λοιπόν, πάλι ήταν υψηλά. Βάκο, όλο μέσα! Μπράβο! Στρόπλος είναι έφτιαξη πρώτη. Μπράβο, δεν σε περιμένει! Την ετοιμάζουμε! Έγινε δωστή! Πήγε με τον 30! Στρόπλος είναι άστοχος στη δεύτερη, αμυντικό rebound. Από την Τραγιαννίδη. Αυτή πάσα κατάφερε να κλέψει και να πετάξει την μπάλα στον αντίπαλο Μπάρας και να κατοχυρώσει την κατοχή για την ομάδα του. Υπάρχει η αλλαγή, ο Μίλιος θα περάσει στη θέση του Τσανόγλου λογικά. Όχι, στη θέση του Αρδίτσογλου. Τώρα είναι το σχήμα των Ζωσ Φιλιάς. Στόπλος. Στόπλος. Τσανόγλου. Δεν θα πάρει. Πάρα σε ζητήσει, θα πάρει ένα cut and shoot τρίποντο, είναι άστοχος. Θέλει το παιχνίδι το μαχητός εδώ για λίγο. 2-2-2. Ο Γενίδης μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι λαμβάνοντας από τον... Το βαράτσα. Σαμίδης, καλά πάση γκέιμ, σαν όγλου έχει ήταν ελεύθερος, δεν πήρε το σουτ. Σιτόπουλος έχει έρθει και δεύτερος παίκτης πάνω του, έπαιξε από την καλή άμυνα ο Καραγιαννίδης. Πάλας κατάφερε να συγκρατήσει. 4-70 λοιπόν, Πάλας. Τη μία η πάσα από τον Τσολίδη στον Καραγιαννίδη. Ποιος, ένα jump σουτ έχοντας πάρει τον Τσολίδη, είναι άστοχος. Ο Βαράτσας στάθηκε μετά από μία προσπίση, είναι άστοχος. Εκδοτικό rebound απέναντι στο Τσοκλίδη, τα 2-15 για να μετρήσει, κάνει πάλι deflection, δεν καταφέρει ο Μίλιος να πάρει την μπάλα. Έκλειψε ο Παπα-Νικολάου, πήγε και δεύτερος παίκτης. Ο Παράτσας εκεί πέρα, ούτε αυτός κατάφερε να την κατοχή, 44-70. Πήγε κάτι πάρα πολύ περίτεχνο, για δύο βολές είναι το
Φόλτ που κέρδισε. Του πάρα σε κόντε εντύπωση ότι είναι αυτό το τρελό καλάθι που πήγε να πάρει. Πήγε να βάλει με τότε στην μπάλα για να την πετάξει με την εντύπωση θα έμενε. Συνήθωση του πρώτου τριμήτου της τέταρτης περίοδου. Ο Νικολάου και Νάτσιος θα περάσουν στον πάγκο. Στο Δουλίδης. Τσεκλίδης και Πρεμενά στη θέση τους. Έστοχος στη δεύτερη ο Πάλας, 44-72. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος πάει, έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Πάλι έχει απελευθερωθεί με ένα μαγικό τρόπο, είναι άστοχος όμως. Γίνοντας να ευστοχίσει με τα μπλοκ, έχουν εντύπωση. Προβενάς. Σαβλίδης. Ξανά Προβενάς, έχει βρεθεί ελεύθερος του για τρεις. Έστοχος και πάλι. 44-55 και φορά στους 31. Μπάρας. Σιδόπουλος. Τσάγκα. Στον όμορφο ζήτησε, δεν θα πάρει ούτε σε πρώτο ούτε σε τετραχρόνο. Τσάγκα σε πια τρεις, είναι άσχος έρμπολ. Θα παίρνει τους Ευρωκατά. Σουδουλίδης. Πάλας θα γυρίσει, έχει δώσει πολύ μεγάλες μάχες στη ρακέτα απόψε, θα δώσει μία ακόμα, αλλά είναι άστοχος Τσάγκα. Τσάγκα, θα βάλει στα τέρια. Μπάρας. Δεν πάρει το τρίποντο μετά από προτροπή ο Σιδόπουλος, πάει μέχρι μέσα, αφήνοντας μπάρα στο καλάθι, είναι άστοχος Τσάγκα, το επιθετικό rebound με κάποιο τρόπο. Είναι άστοχος, περνά στο rebound. Σαντουλίδης. Περνά στο 3-1 ακόμα, προηγουμένως επιστόχησε, είναι άστοχος τώρα, υπάρχει σπρώξη μόνος στην μπάρα στο καλάθι, την κρίση. Σαντουλίδης και την μπάλα και την κατοχή. Σαντουλίδης. Άλλαξε με τον Περνά στο 3-1 ακόμα, επειδή ελεύθερος είναι άστοχος. Επιθετικό rebound δεν είναι ακόμα από τον Σαντουλίδη. Και πάλι στο 3-1 και πάλι άστοχος. Σαντουλίδης. Είναι στα 25 και 6 στα 26 τρίποτα για τις δύο ομάδες. Αντίστοιχα μέχρι στιγμής χάσει και η κατοχή για τους παίκτες της Πειραιάς, καθώς πάλι πιο πάλι στην κυβέρνητα. 11 και 18 τα επιθετικά rebound. 9 και 21 οι assists. Ο Παράτης ετοιμάζεται μετά στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου. Σούτια 3. Είναι άσχημα αυτή τη φορά από τον Τσαρμίδη. Μια μακρινή πάσα θα βγάλει τον Τσιδόπουλο ελεύθερο. Πήγε να βγάλει μια νόλουκ πάσα στον Τσάγκα. Τον Σομπάρα πέταξε από τη μία του γηπέδου στην άλλη. Παπαράτσα θα αλλάξει τώρα τον τελευταίο παράγραφο. Δεν τον πάρει να περάσει στον παγκό. Παπαράτσα. Μέχρι μέσα θα κοπεί από τον Πάλα. Ωραία τρίπλα. Σαβλίδη. Πάλα ένα jump shoot το σκέφτηκε. Έχει δέξει το καλάθι πολύ ώρα. Το πήρε είναι έστοχο 44-57. Σιδόπουλος. Πάρει τα σκρίνια από τον Τζανόγλου. Στάθηκε ελεύθερος, θα δώσει μια νόλου πάση στον Τζανόγλου, ο οποίος πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Θα παίρνει στον Τσαβλίδη. Περνάς. Βλέπεις. Ωραία πάση στον Πάλο, ο οποίος αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν παίρνει στον Παράτσα. Δεν θα δώσω το χέρι. Το χτυπήρι. 3-49 γιατί είναι 40 αγωνιστικών λεπτών. 44-79. Σουτια 3 Σιδόπουλος. Έστοχος! 47-79. Το τέταρτο τρίποντο. Το inside πηγιά είναι γεγονός. Σουτια 3 είναι έστοχος. Και αυτός. 7-28. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος πάει μέσα στάχτης στον
Calafi che foul. Sin mie volé, e don Carto. Στον αέρα είναι άστοχος ο Τσιμίδης. Είναι ένα το ομαδικά φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Πέσει κάτω, θα βγάλει τελικά την μπάσα ο Τσιμίδης. Λίγος πέσει κάτω στη ρακέτα, σου πια τρεις. Είναι άστοχος ο Φρυμνάς. Τσανόγλου, Χρήστο, 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 δεν παίρνει την μπάλα. Έχρισε την μπάλα ο Τσανόγλου καθώς πέσε τώρα ο Τσανόγλου. Στο Τσιμίδη, ευθυντικό ριμπάντο από τον Μπαράτσα. Ένα ακόμα στον Τσανόγλου, πέσει πίσω τελικά την μπάλα στο καλάθι. Κάπα για λάπτο ψηλό τώρα. Στα κοινέα, τα 21 δευτερόλεπτα, ένα ακόμα jump shot, άστοχο. Ένα ακόμα επιθετικό rebound του Τζανίδη, κρατάμε τις αστυχτική πίεση δύο παικτών. Υπάρχει σφύριγμα τελικά. Ζόπουλος. Ζόβλος, καστή πάσα. Δεν θα καταφέρει να περάσει στο Μίλιο. Αφή λάθος. Στο λάθος θα καταφέρει να ζητήσει ο Μπαράτσας. Όχι ο Αρβίτσογλου. Έχει μπάλα πριν μέτος ο Τσερνούδης. Ο Μπαράτσας θα κορπεί. Από το άλλο δεκαμιλάρι, από το Τσαμίδη. Ένα jump shoot, έχει τόσο ο Αρβίτσογλου. Κάλει τη σχετική χειρονομία. Συγχώρη την κερκίδα. Για μια ακόμα φορά απόψε, 53-82. Επισήμως crunch time στη ζώνη Καρίνα, 1.50 για το τέλος. Σαβλίδης. Για τρεις είναι άστοχος. Ενδιαφέρον μάτσα που έχει προκύψει απόψε. Μίλιος, ένα jump shot. Έστοχος, Τσανόγλου και Αρδίτσο με παίζουν μαζί. Το πιο ψηλό σχήμα έχουν την αντίδοση που μπορούν να έχουν στη στιγμή με τους 8 παίκτες διαθέσιμους που έχουν τη διάθεση με τη σπηλέας. Το μήνυς. Γωνία Φεγγουλή του Μαρλίου να χάσει από τον Αρτήρο Τσόγλου στα 12 δευτερόλεπτα. Μαρκαρισμένο σούτ μετά από ένα step back, είναι άστοχος. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος, ένα running floater, είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάντο από μπάλα μετά από προσπάθεια του Παπαράτσα πρωτίστως για επιθετικό και μετά να κλέψει. Με τον Ταδίο. Τσιμνίδης για να κλέψει την μπάλα μέσα από το χέρι του Μίλιος. Έχει δύο παίκτες πάνω του. 5 δευτερόλεπτα. Αλλαγή κατοχής. 4,6 για το τέλος. Σιδόπουλος. Ρόκλι Παπαράτη. Καλό κλίμα και σε ομάδα και σε φίλους της ομάδας. Ο Παράτσας στάθηκε με την μέρα σαν έπρεπε να πάει για το ανάποδο lay-up, αλλά είναι άστοχο το παίρνει στο Σαβλίδη. Έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι έψοχος του Τσιμνίδης. 95-84. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος. Χαλαρώσει άμυνες, ένα running floater θα τον δικαιώσει, 57-84, 22,6 λοιπόν για την τελευταία επίθεση της τέταρτης περίοδου, όλοι για τους βασιτόσαυρους. Για να δούμε αν θα εκδηλωθεί καταργάς επίθεση, το οποίο στην μπάλα στον Τσουμπλίδη. Τσουμπλίδη, διορθώνω τώρα στον Τσουμπλίδη. Πάλας. Πάλας θα επιμηθεί στο παρκέ, τελικό σκορ λοιπόν, 57-84, οι δύο παίκτες, δύο μάτες. Τελικό σκορ λοιπόν 57-84 σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μασουσόσοβη δεν ήταν τόσο εύστοχη όσο είναι σε άλλα παιχνίδια. 7-31 τρίποντα. Κατάφεραν παρόλα αυτά και μέσα από την άμυνα τους, μέσα από το πολύ πλούσιο, πληθωρικό, πλουραλιστικό παιχνίδι που έχει. Δεν έχω ανοιχτό το μπαμπιλιά ότι το ορίζομαι. 25 ολόκληρες assist έναντι 12 με τους πιόδους και η Σάιτ Φιλέα αντίστοιχα. Και 20 επιθετικά rebound. Κάτω το πέρα τελειώνει στην κυβερνητάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το κοκκιστικό υλικό
από την Ρεάλ Αδριαρχία που τους ράβεις από όλους τους παίκτες, από όλο το staff, ευχές για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, τα πολύ κλεισέ, αλλά πολύ σημαντικά να οντέλες. Να είστε καλά, γεια σας.